Ελλάδα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μια αμερόληπτη επαναξιολόγηση θα πρέπει να λάβει η χώρα στην περίπτωση αυτή. Τέλος, θα ήθελα να πω στη χείρα του Γιώργου Καραϊβάς, στους γονείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος στα Τέμπη, στους συγγενείς του ναυαγίου στην Βήλο και τους δημοσιογράφους που θα αντιμετωπίσουν καταχρηστικές μηνύσεις και αγωγές στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα και όσους βρίσκονται στο στόχο κατασκοπίας ή παρενόχληση μόνο επειδή ασκούν έλεγχο στην κυβέρνηση. Σε όλους αυτούς θα ήθελα να πω στα ελληνικά. Σας αφήνουμε μέχρι να έχει δικαιοσύνη. Thank you. Εδώ πέρα έχουμε μια συστηματική καταστρατήγηση του κράτους δικαίου. Έχουμε κατασκοπευτική παρακολούθηση από κυβερνητικούς φορείς κάποιων ακτιβιστών, κάποιων πολιτικών και δημοσιογράφων. Υποκρισία λοιπόν και διπλά μέτρα και σταθμά για το θέμα του κράτους δικαίου. Η δημοκρατία μας φαίνεται πολύ έθρευστη στην Ευρώπη τη σήμερον ημέρα. Και ενώ τα κοινοτικά θεσμικά όργανα εθελοτυφλούν, η κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώνεται σταθερά. Πολλά λέμε για την Ουγγαρία, γιατί τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί τόσο πολύ που μιλούμε για αυταρχική πια κυβέρνηση, ενώ για την Ελλάδα λέμε τίποτα. Η ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί ένα περιοριστικό νομοθετικό περιβάλλον που ποινικοποιεί την κοινωνία των πολιτών, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Και ενώ στυλιτεύουμε την Ουγγαρία και άλλες χώρες με αυταρχικές τάσεις. Για δεύτερη χρονιά συναπτή, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του δίκτυου των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα για την ελευθερία τύπου. Υπόθεση Καραϊβάς. Μερικές μέρες πριν τις εκλογές, οι αρχές ανακοινώνουν τη σύλληψη 2 υπόπτων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου και από τότε μέχρι σήμερα ουδέν νεότερο από το μέτωπο. Δεύτερον, ελληνικό Watergate, Predator Gate, 15.500 παρακολουθούμενα πρόσωπα, ανάμεσά τους πολιτικά πρόσωπα πρώτης γραμμής και ευρωβουλευτές. Ένας από αυτούς είναι εδώ, κύριος Κίρτσος. Με ανύπαρκτη αιτιολογία και παντελή έλλειψη ελέγχου σκοπιμότητας, εργαλειοποίηση ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ανιψιός του, ο κ. Δημητριάδης, διευθυντής και πρωταγωνιστής του σκανδάλου. 107 θέσεις στο πεδίο ανεξαρτησίας ελευθερίας του τύπου, με αδιαφανείς λίστες επιλεκτικής χρηματοδότησης και βιομηχανία SLAPS κατά δημοσιογράφων και μέσω ενημέρωσης όπως η εφημερίδα Documento, η εφημερίδα των συντρακτών και άλλα. Έγκλημα των τεμπών, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Σόφη Ιντβελ, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων. Οι 57 οικογένειες των νεκρών και οι 70 των τραυματισμένων και σακατεμένων ανθρώπων δεν θα ακούσουν ποτέ τον αρμόδιο και υπεύθυνο υπουργό να δίνει λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη με απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτά είναι τα προβλήματα στην Ελλάδα. Αυτό έχει ένα όνομα. Μητσοτάκης. Η δικαιοσύνη δεν στράφηκε εναντίον αυτών που με παρακολουθούσαν, αλλά κατά του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, του κυρίου Ράμου, που τεκμηρίωσε την παρακολούθησή μου. Όλα αυτά τα θλιβερά αποτελούν έμπρακτη άρνηση του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Σωστά το πολίτικο απένει με το βραβείο σε εισαγωγικά οι ζωές των άλλων στην ελληνική κυβέρνηση για αξιοποίηση μεθόδων που παραπέμπουν στη στάση. Ντρέπομαι ειλικρινά για τη στάση των συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που χειροκροτούν αυτούς που με παρακολουθούσαν ακόμα και όταν ήμουν μέλος της πολιτικής τους ομάδας. Πρέπει να βάλετε ένα τέλος στον πολιτικό σας κατήφορο. Θεωρώ πως το κράτος δικαίου φαίνεται στο πώς αντιμετωπίζει τους αδύναμους. Εντάξει, ο ελληνικός λαός εξέλεξε πράγματι την κυβέρνηση αυτή, ένα συντηρητικό κόμμα, αλλά και οι συντηρητικές κυβερνήσεις θα πρέπει να τηρούν τον νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν βλέπουμε το τι γίνεται με τις δίκες μισής ώρας όπου καταδικάζονται διάφοροι άνθρωποι χωρίς να έχουν διερμηνία, όταν μιλάμε για 600 ανθρώπους οι οποίοι πνίγηκαν στην Πύλο και έχουμε συγκάλυψη, δεν βλέπω να ασχολείται η κυβέρνηση για την διαλεύκανση, όταν διαβάζουμε πως φοβούνται οι δημοσιογράφοι να αναφέρουν τα της μετανάστευσης, αυτά δεν είναι συντηρητική πολιτική, θα είναι πολιτική την οποία πρέπει να καταδικάσουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 107η θέση του δίκτυου ελευθερίας των ΜΜΕ, τη χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γκαρτσία, Ζήμπαλκα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.
Η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας. Δυστυχώς σήμερα τη βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης προσκρούει σε βαθιά συστημικά προσκόμματα, σε έλλειψη πολυφωνίας και σε ολιγαρχικές δομές κυριότητας των μέσων ενημέρωσης και μερικές φορές θυμίζουν δικτατορικές πολιτικές. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάτι που έχει διαπιστώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι να έχει δικαιοσύνη.